εδώ σε ένα δεντράκι που είχαμε κάνει το Φεβράριο 4 μπολιάσματα. Βγάζουμε σήμερα τις σακούλες προστασίας για την υγρασία. Βλέπουμε, βέβαια αυτό το δέντρο ανέβασε πολύ νωρίς χυμός και άρχισε η βλάστησή του νωρίτερα από τα άλλα δέντρα γύρω. Από ό,τι βλέπουμε, τα μπολιάσματα φαίνονται πιασμένα. Εδώ παραδείγματος χάρη, η βλάστηση είναι μεγαλύτερη και από το ίδιο του δέντρο. Δύο. Τρία. Και ένα άλλο πολύ κάνατο. Τέσσερα. Εδώ φαίνεται να πιάσαν όλα. Καμιά φορά έχουμε και επιτυχία 100%. Για να δούμε το Μάιο. Το δέντρο βέβαια αφήσαμε αρκετά κλαδιά από τη μητρική του ρίζα και θα έχει 4 κλαδιά που θα βγάζουν γενετικά παραλλαγμένα μεγαλύτερα κράνια. Το μπόλιασμα που έχουμε σκεπασμένο με σακούλα φαίνεται σαν να ζωντάνεψε, έχει βγάλει λόγες τώρα, είναι από τους χυμούς που έδωσε το μπόλι ή είναι από ίδιους χυμούς του μπολιάσματος, του κλαδιού δηλαδή που βάλαμε για μπόλι, και εδώ το ίδιο. Εδώ κάναμε πόσα, 1, 2, 3, 4, 5 μπολιάσματα σε κλαδιά. Θα αφήσουμε δηλαδή την άγρια ποικιλία πάνω από το βουνό που κατεβάσαμε και 5 κλαδιά, αν πιάσουν όλα βέβαια, που δεν πιάνουν. 2-3 θα πιάσουν, εντάξει, και 5 κλαδιά θα βγάζουν μπολιασμένα μεγάλα κράνια στο μέγεθος ελιάς.